Το δεύτερο ανάγνωσμά μας είναι από την πρώτη επιστολή Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τους πρώτους τρεις στίχους από την καινούργια μετάφραση, σελίδα 385 από την Καινή Διαθήκη. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, τα πρώτα τρία εδάφια. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη Του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Την πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Αδελφοί, τόσο γρήγορα πάει ένας ακόμα χρόνος να τελειώσει. Τρέχει ο χρόνος με απίστευτη ταχύτητα. Πραγματικά είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Περνάνε τα χρόνια μας ως διανόημα. Η ζωή μας είναι ατμός, λένε οι μεταφράσεις, ατμής είναι στο κείμενο έτσι. Φαίνεται προς λίγο και εμείς λέει πετάμε. Και σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού έτσι συνοπτικά, επιγραμματικά, θα σταθούμε σε τέσσερις πλευρές από το ευλογημένο έργο του Κυρίου στη ζωή μας. Αυτό που έγινε, αυτό που γίνεται, αυτό που πρέπει να γίνεται, αυτό που θα συμβεί στο μέλλον. Τέσσερις διαστάσεις, ποιοι ήμασταν πριν μας συναντήσει ο Χριστός, ποιοι είμαστε τώρα, ποιοι θα είμαστε στο μέλλον και τι γινόμαστε εν τω μεταξύ. Ποιοι ήμασταν στο παρελθόν πριν μας συναντήσει ο Χριστός, ποιοι είμαστε τώρα, ποιοι θα είμαστε στο μέλλον και τι γινόμαστε στο μεταξύ. Ποιοι ήμασταν στο παρελθόν. Εφεσίους 2.1 και εσάς που ήσασταν και χρησιμοποιεί ένα τίτλο που μας ταπεινώνει, που δεν μας κολακεύει, που για ανθρώπους έξω στον κόσμο, ακόμα και για ανθρώπους της θρησκείας είναι σκάνδαλο και εσάς που ήσασταν νεκροί, σας ζωοποίησε. Η Εφέση είναι νεκρή, όσοι έχετε επισκεφτεί την Έφεσο, υπολείμματα εκπληκτικά που δηλώνουν μια, ένα πίστευτο λιμάνι με άνθηση εμπορίου, από ποιας πλευράς ήταν νεκρή. Το πνεύμα τους είχε χάσει την πιο σημαντική του λειτουργία, που είναι να επικοινωνεί με το Θεό, που είναι πνεύμα, από πνευματικής πλευράς. Θυμηθείτε, λέγαμε και πρόσφατα, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά επίτρεψέ μου, άφησέ με πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Γυρίζει ο Κύριος και του λέει, «Άσε τους νεκρούς, να θάψουν τους νεκρούς τους. Ποιοι νεκροί θα θάψουν ποιου νεκρούς. Αυτοί που ζουν, οι βιολογικά ζωντανοί, αλλά νεκροί πνευματικά, θα θάψουν αυτούς που ήδη αναχώρησαν και θα μπουν στον τάφο. Και θυμηθείτε όταν γυρίζει στην παραβολή του Ασώτου ο νέος γιος, ο νεαρός γιος, δύο φορές ο πατέρας, μία στους υπηρέτες, και μία στο δράμα του σπιτιού, στο καμάρι του σπιτιού, στην τραγωδία του σπιτιού, στον πρεσβύτερο γιο, θα πει αυτό ο γιο μου έπρεπε να χαρούμε γιατί αυτό ο γιο μου ήταν, τι ήταν, ήταν νεκρό. Και αναστήθηκε. Ποιοι ήμασταν, ήμασταν νεκροί, ήμασταν όχι όπω λένε οι μεταφράσει στο σκοτάδι, αλλά ήμασταν σκότω. Τώρα όμω, φω εν κύριο απειλοτριωμένοι, λέει, ξένοι από τη ζωή του Θεού. Στη γη Νεφθαλήμ και στη γη Ζαβουλών, ο λαός λέει, κοιτάξτε φράση που χρησιμοποιεί, «Ο καθήμενος εν σκότη φω μέγα». Και στους καθημένους λέει, σε σκιά θανάτου, εκεί ήμασταν αδελφοί, καθόμασταν στη σκιά του θανάτου και αλίμονο τη βρίσκαμε κιόλας. Μέχρι σότου Φλερτάραμε την αμαρτία ασύστολα, η αμαρτία έχει απόλαυση, πρόσκαιρή αλλά έχει, μέχρι του έγινε το θαύμα. Ο καθήμενος, ο λαός που καθόταν στο σκοτάδι, είδε φως μέγα και στους καθημένους εν σκιά θανάτου φως ανέτηλε επ' αυτούς. Όταν μας συνάντησε η ζωή του Θεού, όταν ήρθε το φως του Θεού, διαπιστώσαμε το σκοτάδι μας και διαπιστώνουμε το σκοτάδι μας. Και εδώ είναι αδελφοί, το παιδί που είναι μακριά, το εγγόνι που είναι μακριά, ο σύζυγος που είναι μακριά, η σύζυγος που είναι μακριά, κάποιος αδελφός, κάποια αδελφή, κάποιος φίλος, κάποιος οικείος, κάποιος συγγενής, δεν μπορεί να δει το δράμα του και την κατάστασή του. Και γι' αυτό η χάρη του Θεού από τη μια ζητεί προσευχές από την άλλη. Θυμηθείτε, πάλι είμαι σε οδύνες, γιατί πάλι ο Δίνας με ωμέγα, πνευματική πόνη το κετού, πνευματικού το και του, Γιατί πάλι πότε την πρώτη φορά, ο Δίνας την πρώτη φορά, για να έχουμε γεννητούργια πνευματικά. Και στη συνέχεια ο Δίνας πνευματικές, έτσι ώστε ό,τι γεννιέται από το Θεό να μεγαλώνει πνευματικά. Πάλι είμαι σε ο Δίνας, εωσού, εωσού τι παύλε, εωσού μορφωθεί ο Χριστός. Ποιοι ήμασταν σκοτάδι, ποιοι ήμασταν νεκροί, ποιοι ήμασταν ξένοι απειλοτριωμένοι από τη ζωή του Θεού. Αδελφοί, εάν τα έχω βρει και αν τα έχεις βρει με τον Κύριο, εάν σήμερα το πρωί μετά όποια προβλήματα ο Χριστός ζει στην καρδιά, το καλύτερο που θα μπορούσε να μας συμβεί έχει γίνει. Και μόνο αυτή η γνώση και μόνο αυτή η επίσκεψη και μόνο αυτός ο φωτισμός είναι αιτία καθημερινής δοξολογίας, λατρείας, ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας του Θεό. Ποιοι ήμασταν νεκροί, ποιοι ήμασταν καθημένοι στο σκοτάδι, ποιοι ήμασταν σε σκιά θανάτου, ποιοι ήμασταν ξένοι απειλοτριωμένοι από τη ζωή του Θεού. Τι είμαστε τώρα. Τώρα δέστε ποια αγάπη, ποια αγάπη ποταπή αγάπη στο κείμενο. Τι είδου αγάπη είναι αυτή. Καταπληκτική αγάπη, ασύλληπτη αγάπη, ανερμήνευτη αγάπη, απερίγρεπτη αγάπη. Μα έδωσε ο πατέρα ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού. Καταπληκτικό. Θυμάμαι πριν από χρόνια, κάποια χρόνια σας το είχα πει, μια κοπέλα που την είχα στη μαθητεία μέχρι εδώ, στη θλίψη ήρθε στο γραφείο και καθώς συζητούσαμε και προσευχόμουν να λέω «Κύριε, τι να της πω, δείξε μου, τι να της πω». Έτσι μέσα στο πνεύμα μου αυτή η διάσταση και της λέω «Κορίτσι μου, δείξαμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, για πες μου λέω τώρα, τι νος είσαι». Έτσι δειλά δειλά ψελίζοντας «Του Θεού» λέει αδελφέ Γιώργο. Λέω «Δεν άκουσα, να πες το πιο δυνατά». Του Θεού, αδελφέ Γιώργο, για ξαναπέ το λέω, κορίτσι μου. Τώρα αρχίζει και αλλάζει το πρόσωπο του Θεού, λέει η αδελφέ Γιώργο. Λέω για πες το άλλη μια φορά. Να ένα πλατή χαμόγελο. Του Θεού. Ποιο είναι ο μπαμπά σου. Αυτό που έφτιαξε τα πάντα. Αυτό που συντηρεί τα πάντα. Κάθε φορά που του λε πατέρα μου, έτσι παρεξιακά συνειδητά, τρέμουνε οι δυνάμει του σκότου. Αγάλονται οι ουράνιε δυνάμει. Χαίρεται η πατρική καρδιά επειδή είσαστε ιοί, λέγαμε την περασμένη Κυριακή, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας και λέγαμε αυτό το Άγιο, το ευλογημένο, το τρυφερό, το ευαίσθητο πρόσωπο κράζει μέσα μας για να κράζουμε κι εμείς ανάλογα την όμορφη φράση «Αβά ο πατήρ, πατέρα μου, μπαμπά μου, πατερούλη μου». Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Ποιοι ήμασταν σκοτάδι, ποιοι ήμασταν νεκροί, Πού βρισκόμαστε σε σκιά θανάτου. Πού είμαστε καθήμενοι στο σκότος. Τι είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τώρα είμαστε γεννημένοι από το Θεό. Σεις είστε εκ του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς άμεσα της Κορίνθου και διαχρονικά σε όλους τους πιστούς. Τώρα εσείς είσαστε ιοί του Θεού, πώς, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού τι θα είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει επακριβώς τι θα είμαστε. Τι θα είμαστε. Εκείνα που ο φθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκα, ναι, δεν περιγράφονται, από την άλλη όσα είναι αναγκαία για να ζήσουμε, αυτά τα αποκάλυψε ο Θεός με το Πνεύμα Του, γιατί αυτό το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού αλλά μένει μια απίστευτη πνευματική γκάμα απίστευτων απερίγρεπτων πνευματικών εκπλήξεων που θα καλύπτουν μια ατέλειωτη όπου θα γνωρίζουμε λέει ο Λόγος του Θεού και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Ξέρουμε όμως κάτι, πως όταν φανερωθεί και απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά σε αυτό το όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι με Αυτόν. Κοίταξε αυτό το σκήνομα αν κοιτάξει μια φωτογραφία 10-15 χρόνια πριν, θα πει: Εγώ είμαι αυτό. Αυτό το σκήνομα που φθήρεται, ο εξωτερικό μα άνθρωπο φθήρεται καθημερινά, θα είναι όμοιο με το ένδοξο αναστάσιμο σώμα. Υπάρχει μόνο, μόνο μια διαφορά. Στα δικά μας ένδοξα σώματα όμοια με το δικό του, δεν θα υπάρχει κάτι που θα υπάρχει στο δικό του το ένδοξο σώμα. Στο δικό του ένδοξο σώμα υπάρχουν τα σκαριά και τα στίγματα στις παλάμες, στα πόδια και στην κεντημένη πλευρά. Γι' αυτό στην όραση, ενώ είναι μέσα στη δόξα, είναι σφαγμένο αρνίο. Στο ένδοξο σώμα το δικό μου και το δικό σου δεν θα υπάρχουν σκαριά στα χέρια και στα πόδια, δεν θα υπάρχει κεντημένη λοχισμένη πλευρά, αυτά όλα τα βάσταξε εκείνος. Η ειρήνη που έφερε, η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του. Ο Θεός θέλησε να βασανίσει αυτόν. Ο Θεός εταλεπόρησε αυτόν και με τις πληγές του, δόξα στο όνομά του, εμείς γιατρευτήκαμε. Όμοι με αυτόν. Θυμηθείτε σε μια από τις εσχατολογικές και παράλληλα προφητικές του ομιλίες, τότε ο Χριστός μας στη βασιλεία του Πατέρα, τότε οι δίκαιοι θα εκλάμψουν όπως ο ήλιος. Ας θυμηθούμε άλλη μια φορά πώς τον είδε Ιωάννη στην Πάτμο όσον αφορά το πρόσωπό του. Το πρόσωπό του είναι όπως ο ήλιος λάμπει στη δόξα του. Θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Το φως λέει η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει επιμάλλον και μάλλον εωσού γίνει τελεία η ημέρα. Και έχει δώσει ο Θεός διακονίες στις εκκλησίες, έχει δώσει προφήτες, αποστόλους, ποιμένες, δασκάλους, ευαγγελιστές. Εωσού λέει καταντήσουμε, φτάσουμε στην ενότητα της πίστης, όμορφη ορολογία στη συνέχεια, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Τι θα είμαστε ομοίοι με Αυτόν. Τι γινόμαστε στο μεταξύ τώρα. Και όποιος, όποιος, έχει αυτή την ελπίδα επ' Αυτόν, κείμενο είναι όμορφο, όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, αγνίζει Αυτόν καθώς Εκείνος είναι αγνός. Αγνίζει εαυτόν καθώ εκείνο είναι άγνωστο. Στο πρώτο ανάγνωσμά μα, δεύτερη επιστολή του πρώτο κεφάλαιο, να θυμηθούμε άλλη μια φορά του δύο ευλογημένους αόριστου. Πρώτα, η θεία δύναμη αυτού, όχι θα μα χαρίσει, μα χάρισε. Μα χάρισε πάντα ό,τι χρειάζομαι, ό,τι χρειάζεσαι προ ζωή, για την ηλική ζωή, όλε οι ανάγκε, οι βασικέ, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, είναι κατοχυρωμένες στο όνομα του Ιησού Χριστού, επί τη βάση του Λόγου Του, ανεξάρτητα ποια κρίση υπάρχει και ευσέβεια για να προχωρήσουμε. Μας χαρίστηκαν όλα αυτά και από την άλλη μας δωρήθηκαν, όχι θα δωρηθούν, μας δωρήθηκαν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερες, δεν υπάρχουν τιμιότερες, δεν είναι αυτές σαν των πολιτικών μας που μας θυμούνται όταν μας χρειάζονται, ώστε με αυτέ από αρνητική πλευρά να αποφύγουμε την φθορά που δια τη επιθυμία υπάρχει στον κόσμο και να η μεγάλη πρόκληση, αδελφοί. Και εδώ μια παρένθεση. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν οι πνευματικέ μα φιλοδοξίε εξαντλούνται στο να γλιτώσω την κόλαση και να πάω στον ουρανό. Ξανά πάλι. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν στη ζωή των εκκλησιών μα, κατεβαίνω Αθήνα κτλ. Στη μεγάλη πλειοψηφία των πιστών, η πραγματική φιλοδοξία εξαντλείται στο να γλιτώσω την κόλαση και να πάω στον ουρανό. Δεν είναι αυτό ο σκοπό του Θεού. Αυτό υπάρχει μέσα στο σχέδιο του Θεού, ναι, δόξα στο όνομά του, αλλά δεν είναι αυτό. Να γίνουμε, ακούστε το άλλη μια φορά, κοινωνή. Κοινωνή θεία φύση. Έχει αναρωτηθεί πόσα πνεύματα ζουν μέσα σου. Σίγουρα δύο. Αν δεν έχει το Χριστό, ένα, το δικό σου πνεύμα, ναι, τα σκέτα. Αν έχει το Χριστό, το δικό σου και το δικό του. Ξέρει όμω τι γίνεται στην πορεία, αυτά τα δύο πνεύματα, το δικό μου και το δικό σου, γίνονται ένα. Για θυμηθείτε, θα το πω πρώτα πώ είναι στο κείμενο, γιατί έχει κάλο, και μετά να το μεταφράσουμε. Ο στο κυρίω, εν πνεύμα εστί. Όποιο προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Όποιος προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Όπου βαδίζεις, βαδίζει. Όπου στέκεσαι, στέκει. Όταν μιλάς, μιλάει. Του ένεμι, λέει ο Παύλος, σε χρόνο διάρκειας λαλούντος Χριστού. Κάποιος μορφώνεται μέσα μου, κάποιος μεγαλώνει μέσα μου και μιλάει μέσα από μένα. Σας επιποθώ όλους με δικά μου σπλάχνα, όχι. Εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Να έρθουμε στη διάσταση της αγάπης. Αδελφοί, η αγάπη δεν ορίζεται από τις σχέσεις μας. Ακούστε το άλλη μια φορά. Η αγάπη δεν ορίζεται από τις σχέσεις μας με συμπαθείς, σε συμπαθώ, με αναγνωρίζω, με εκτιμάς, σε εκτιμώ και αγαπιόμαστε. Λάθος. Ο πατέρας μας ο ουράνιος είναι Χριστός με ήττα, χρήσιμος, ευλογημένος, ωφέλιμος, θυμηθείτε μαζί μου, στους αχάριστους και στους πονηρούς, λέει το κείμενο. Κακούς λένε οι μεταφράσεις. Πονηρός αυτός που προξενεί πόνο. Γι' αυτό εσείς είστε Θεο δίδακτη στον αγαπάτε αλλήλους. Η γνήσια αγάπη δεν καθορίζεται από τις σχέσεις μας. Ναι, θα καλλιεργηθεί στις σχέσεις μας, αλλά ξεκινά από την καρδιά του Θεού, περνάει στη δική μου και στη δική σου την καρδιά για να αγγίξει άλλους που μας πόνεσαν, που μας πλήγωσαν, να αγγίξει άλλους που εμείς πονέσαμε και που εμείς πληγώσαμε είμαι πληγωμένος για τα λάθη, λέει του άλλου. Μα και ο άλλος είναι πληγωμένος από τα λάθη τα δικά μου. Τι θα γίνει τώρα. Χρειάζομαι παροχή ζωής. Χρειάζομαι κάτι που εγώ δεν μπορώ να παράγω. Γι' αυτό στον καρπό του Αγίου Πνεύματος με τα εννέα συστατικά, το πρώτο συστατικό είναι αγάπη. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Και επειδή λοιπόν η θεία του δύναμη από τη μια μας χάρισε πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Και από την άλλη, μα δωρήθηκαν οι μέγε και τιμή επαγγελίε, ώστε να γίνουμε κοινωνία η φύσης. φύση. Γι' αυτό τούτο τώρα πετάει το μπαλάκι σε εμά. Σε εμά τώρα. Μέσα στη χάρη η ευθύνη του πιστού. Μέσα στη χάρη η εξήτηση του πιστού. Μέσα στη χάρη η μετάνια του πιστού. Μέσα στη χάρη η συντριβή του πιστού. Μέσα στη χάρη η πειθαρχία του πιστού. Επιχορηγήσατε, λέει στο κείμενο, προσθέσατε. Για να τα θυμηθούμε έτσι, στην πίστη σας την αρετή. Στην αρετή τη γνώση. Στη γνώση την εγκράτεια. Αυτοκυριαρχία λέει η μετάφραση. Στην εγκράτεια την υπομονή. Στην υπομονή την ευσέβεια. Στην ευσέβεια τη φιλαδελφία. Στη φιλαδελφία την αγάπη. Να το άλλη μια φορά το κοινωνήθεια φύση Φύσης. Ο Θεός είναι αγάπη. Και τραβάει κάτι πνευματικές καμπάνες ο Απόστολος Πέτρος Διαγίου Πνεύματος στη συνέχεια. Για να τι ανακαλέσουμε. Πρώτα τι συμβαίνει σε αυτόν που υπάρχουν αυτά. Σε όποιο λέει υπάρχουν αυτά, έχει μπει με τη χάρη του Θεού σε αυτή τη διαδικασία, μέσα στη χάρη της επιχορηγία της πρόσθεσης. Πρώτα, δεν σας καθιστούν, λέει, αργούσουτε ούτε άκαρπους, θα είμαι πνευματικά δραστήριος και θα υπάρχει καρποφορία. Στο χρόνο του καιρού, όχι οπότε θέλω εγώ. Θυμηθείτε, κάνει τον καρπόν αυτού, ε, πρώτος ψαλμός, εν το καιρό αυτού ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει πότε, εν καιρό, στο δικό του καιρό. Όχι οπότε θέλω εγώ. Εγώ την ευλογία τη θέλω οι δυνατόν χθε. Και σήμερα. Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι θα σας δοθεί πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία. Ακούστε αδελφοί ποιο είναι το πιο σημαντικό. Για όσο χρόνο εύχομαι χρόνια σε όλους να μας κρατήσει ο Θεός στο σκήνομα. Αλλά όσο και να μας κρατήσει, λιγότερο ή περισσότερο, διότι λέει τα αυτά πράττοντες, ακούστε την πρόκληση, δεν θέλετε πτέσει ποτέ. Δεν θα σκοντάψετε μέχρι να κλείσει η αυλαία στη ζωή σας. Απίστευτη πρόκληση. Ο Ιωάννης θα πει κάτι άλλο, αυτός που μένει στην αγάπη του Θεού, τηρώντας εντολές του Θεού, δεν αμαρτάνει σε χρόνο διάρκειας, ναι ενδέχεται να αμαρτήσει καθώς έχει πνευματικές αναβάσεις, στα πνευματικά Ιμαλάια, στο πνευματικό έβερε της Αγιότητας του Θεού, γιατί αυτός που γεννήθηκε από το Θεό, ο μονογενής γιος, τηρεί αυτόν, τον διατηρεί και θυμηθείτε μαζί μου τη δεύτερη πρόκληση, η πρώτη πρόκληση του Πέτρου, δεν θέλετε πτέσει ποτέ η δεύτερη πρόκληση του Ιωάννου, οι δύο κορυφαίοι εκ των τριών των Αποστόλων και ο πονηρός κείμενο «Ουχ, άπτετε αυτού». Και ο πονηρός δεν αγγίζει αυτόν, γιατί τον βλέπει στην παλάμη του Κυρίου από τη μια και από την άλλη τη βλέπει. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτού. Αν ο εχθρό και τα δαιμόνια του σε βλέπουν κάθε μέρα στο χέρι του κυρίου και τον άγγελο του κυρίου δίπλα, να είσαι σίγουρο ότι και εσύ θα βιώνει το θαυμαστό και ο πονηρό, ουχ, άπτεται αυτού. Η άλλη καμπάνα από αρνητική πλευρά τώρα. Σ' όποιον δεν υπάρχουν αυτά, πρώτον, είναι τυφλός, πνευματικά τυφλός, Δεύτερον, χρησιμοποιώ μία λέξη που εγώ φοράω γυαλιά, έχω πέντε βαθμούς μοιοποία και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται, αν βγάλετε γυαλιά βλέπω μόνο σκιές, μοιοπάζει. Μοιοπάζει. Το πιο τραγικό από όλα, λυσμόνησε. Ξέχασε. Τι ξέχασε. Τον καθαρισμό των παλαιών του αμαρτιών. Ποιοι ήμασταν σκοτάδι. Τι ήμασταν νεκροί πνευματικά. Πώς ήμασταν απειλοτριωμένοι ξένοι από τη ζωή του Θεού. Τι μας κάνει τώρα η χάρη του Θεού. Παιδιά του Θεού. Αν παιδιά του Θεού και κληρονόμοι, κληρονόμοι του Ιησού Χριστού, συγκληρονόμοι του Θεού. Τι θα είμαστε, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Θα Τον δούμε καθώς είναι. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, τι γινόμαστε στο μεταξύ. Αγνίζει Αυτόν καθαρίζει τον εαυτό του. Μα άφησε, λέει, τη ζωή του, ε, υπολοιμπάνων υπογραμμό στο κείμενο, μα το άφησε έτσι δείγμα για να περπατήσουμε στα ίχνη του. Και από μια τεράστια πνευματική γκάμα του κυρίου επιλέγει. Λιδωρούμενος όταν τον χλέβαζαν, όταν τον κοροϊδεύαν, δεν ἀντελιδόρη, Πάσχον όταν έπασχε, δεν απειλούσε να το μεγάλο κλειδί του μεγάλου πνευματικά πρωτότοκου αδελφού μας, που εύχομαι αν ο Θεός μας κρατήσει, μας φέρει στο 20, 2020. 2020, τι ημερομηνία μιλάμε, απίστευτη αδελφή. Να πορευτούμε παρέδιδε τον εαυτό του στον τον κρίνοντα δικαίως. Παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Όπως έζησε νικηφόρα ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφούς μας, προσφέρεται σαρκούμενος σε εισαγωγικά ή αν θες και χωρίς εισαγωγικά, μέσα στην καρδιά μας και στο πνεύμα μας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός, να μας δώσει τα πνευματικά εχέγγυα για ανάλογο πνευματικό περπάτημα. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι αγνώσος. Και τότε ανοιγόμαστε μπροστά Του. Ανοιγόμαστε μπροστά Του για να μας χρησιμοποιήσει θαυμαστά, περιορισμένοι εμεί να ανοίξει απεριόριστους ορίζοντες, να μας γοητεύσει πνευματικά, να μας καταπλήξει πνευματικά. Εις δε των δυνάμενων υπέρ να κάνει παραπάνω από όσα ζητούμε ή νοούμε. Σε αυτόν η δόξα. Γράφει για τον Ηλία Προσευχήθηκε ένθερμα, προσευχή ενερχουμένη. Το κείμενο λέει προσευχή προσήφξε Να έρθει επιτέλους η ώρα που όταν εσύ προσεύχεσαι, όταν η Εκκλησία προσεύχεται, να υπάρχουν απαντήσεις. Και μετά την δέηση αυτών, εσύ στη ο τόπος όπου ήταν συνηγμένη. Δεν είναι αυτό το εντυπωσιακό, καθόλου όσο το άλλο, και πλήσθησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Και τι έκαναν, το πρώτο αποτέλεσμα. Και ελάλλον μιλούσαν τον Λόγο του Θεού με τα Παρισίας. Και λίγο μετά, είχαν προσευχηθεί, έκτινε το χέρι σου σε θεραπεία και σημεία, δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου. Έκτινε το χέρι σου, αλλά τι διαβάζουμε, πολλά σημεία γίνονται δια των χειρών των Αποστόλων. Στάσου τώρα. Το χέρι του Θεού ή τα χέρια των Αποστόλων. Και τα δύο, γιατί όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Χρειαζόμαστε να ταπεινωθούμε και έλεγα την περασμένη Κυριακή στην τριπλή διακονία είναι πολύ, αλλά είδαμε τρία πράγματα μόνο. Το τι να προσευχηθούμε. Ο δεν λέει το τι να προσευχηθείτε. Εσείς δεν ξέρετε και εγώ ξέρω. Πρώτο πληθυντικό, βάζει τον εαυτό του μέσα. Επειδή το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε. Λέει αδελφέ Γιώργο δεν πιστεύεις στην προσευχή. Η απάντησή μου είναι ναι και όχι. Δεν πιστεύω στην προσευχή που είναι ένα αράδιασμα, μια λίστα ετοιμάτων στο Θεό και βάζοντας το τέλος το αμήν. Σε τέτοια προσευχή δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω στην προσευχή που αραδιάζει εδάφια στο Θεό. Σε ποια προσευχή πιστεύω. Πιστεύω στην προσευχή που την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα, την ενορχιστρώνει το Άγιο Πνεύμα και στο χρόνο του Θεού φέρνει αποτελέσματα. Μπορώ να παράγω εγώ τέτοια προσευχή. Όχι. Γι' αυτό το τι να προσευχήθουμε όμω πρέπει δεν ξέρουμε. Αλλά δόξα στον Θεό, υπάρχει κάποιο μέσα μου, υπάρχει κάποιο μέσα σου, υπάρχει το πνεύμα τη χάρη και των οικεσιών που συναντιλαμβάνεται συμβοηθεί στι ασθένειές μας. Με στεναγμούς αλαλήτους, η ταπείνωση, ενώ αραδιάζεις άλλη μια φορά όλα σου τα προβλήματα και τις ανάγκες. Μάθε με να προσεύχομαι. Θέλω την παρουσία σου στη ζωή της προσευχής μου. Θέλω το πνεύμα σου να ενορχιστρώνει και να κατευθύνει τη ζωή της προσευχής μου. Προσευχή προσήφξα το ο προφήτης Ηλίας και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε. Και πάλι προσευχήθηκε και έβρεξε. Σε τέτοια προσευχή πιστεύω. Όμως δεν θα μάθω να προσεύχομαι, ποτέ δεν θα μάθω να προσεύχομαι αν δεν προσεύχομαι. Ξεκίνα έτσι όπως είσαι. Συνέχισε να ραδιάζει τη λίστα σου. Συνέχισε να του εκχέεις την ψυχή σου. Την ίδια ώρα με ταπείνωση. Μιμήσου τον Παύλο και δέξου ταπεινά. Κύριε, δεν ξέρω να προσεύχομαι. Οδήγησέ με. Επίλογος. Ο επίλογος είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, αδελφοί. Ισυχάσατε. Η μετάφραση των 70 κονταλής σχολάσατε. Τι ωραία λέξη να πηγαίναμε σχολείο, ε, το κουδούνι σχολάσαμε. Χαρά. Ισυχάσατε και, και για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Πρόσεξε, η ησυχία της καρδιάς ανοίγει το δρόμο για την αποκάλυψη του Θεού. Άλλη μια φορά. Η ησυχία της καρδιάς ανοίγει το δρόμο για την αποκάλυψη του Θεού. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βάλτε το ρολόι σας πέντε λεπτά, μόνο πέντε λεπτά. Και πείτε, δώσε μου χάρη, πέντε λεπτά να ησυχάσω. Να μείνω σιωπηλό. Να μην σου πω τίποτα. Αδελφοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι ανάγκες στα προβλήματα μας πλημμυρίζουν και επόμενο, στο επόμενο, ενα ένα-δύο λεπτά θα πει για το παιδί σου, θα πει για το εγγόντι σου, θα πει για την υγεία σου, θα πει για τον αδελφό. Είμαστε μέχρι εδώ στι ανάγκε. Ισυχάσατε. Αυτόν λέει που ελπίζει στον κύριο, τι όμορφη φράση ψαλμό 32-7. Εσύ είσαι σκέπη μου, αποτέλεσμα. Αγαλίαση λυτρώσεω θα τον περικυκλώνει. Αγαλίαση λυτρώσεω τον περικυκλώνει. Έλεγα σε έναν αδελφό που είχε κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά, έλα εδώ, αν ο ουράνιος πατέρας είναι πραγματικά πατέρας στα παιδιά σου, τότε τα παιδιά σου έχουν δύο πατέρες, εσένα και τον ουράνιο. Τι νομίζεις του λέω αδελφέ, ποιος από τους δύο πατέρες αγάπα πιο πολύ τα παιδιά, εσύ ο ουράνιος. Ξανά πάλι. Αν τα παιδιά είναι πιστά, έχουν δυο πατέρες. Εσένα και τον ουράνιο. Ποιο νομίζει ότι τα αγαπά πιο πολύ. Τα παιδιά μου, τα αγαπά ασύγκριτα πιο πολύ από μένα, τον φυσικό πατέρα, τον βιολογικό. Αυτός που μου τα έδωσε ο ουράνιος πατέρας. Φτάνει το Άγιο Πνεύμα να μου αποκαλύπτει αυξανόμενα την πατρότητα του Θεού. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Τι ήμασταν σκοτάδι, τι ήμασταν νεκροί, πώς ήμασταν απαλωτριωμένοι ξένοι από τη ζωή του Θεού, πού ήμασταν καθισμένοι στο σκοτάδι στη σκιά του θανάτου. Δόξα στο Θεό, φως σε εμάς. Τι είμαστε τώρα, τώρα είμαστε, δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Τώρα, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, τι θα είμαστε στο μέλλον, όμοι με Αυτόν, θα Τον δούμε καθώ είναι, τι γινόμαστε στο μεταξύ. Και όποιο έχει αυτή την ελπίδα επ' Αυτόν, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι αγνός. Επίλογος, με τρομάζει στην επί μιλία. ομιλία. Πολλοί, αν έλεγε μερικοί, αν έλεγε λίγοι, πολλοί Πολλοί θα μου πουν την ημερακίνη, «Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά Σου, δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά, δεν δίδαξε στις πλατείες μας». Τα τρομερά λόγια του Κυρίου, «Φύγετε από εμού, εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα». Είχαν διακονίες, θαυμαστές διακονίες, ναι. Είχαν δραστηριότητες, ναι. Τι δεν είχαν ομοίωση με το πρωτότυπό τους. Στη Βασιλεία του Θεού θα μπουν άτομα που του μοιάζουν. Που ντύθηκαν αντικειμενικά με τη δικαιοσύνη ως προς την εν Χριστώ θέση τους και επειδή ντύθηκαν με τη δικαιοσύνη του Χριστού, όσοι Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε, παρήγαν με τη χάρη του Θεού διαπίστεως αυτή τη δικαιοσύνη στην προσωπική του ζωή. Γι' αυτό γίνεστε πρόκληση. Ποτέ δεν θα εξαντληθεί στο ζενήθ αυτό, με αυτό το σκήνο, αλλά είναι πρόκληση. Τέλει, εστε τέλει, καθώς ο πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος. Γίνεστε εκτύρμονες, καθώς ο πατέρας σας στους ουρανούς είναι εκτύρμονες. Και φυσικά, Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και σαν αποτέλεσμα της παιδείας που ασκεί ο Θεός, δόξα στο όνομά Του, σε κάθε γνήσιο παιδί Του, τη οποία λέει παιδεία έγιναν μέτοχοι πάντε, χωρί αυτή την παιδεία είμαστε νόθη και ουχοί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Τι ήμασταν σκοτάδι, τι ήμασταν νεκροί, τι ήμασταν ξένοι από τη ζωή του Θεού, τι είμαστε τώρα παιδιά του Θεού, τι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, τι γινόμαστε εν τω μεταξύ όποιος έχει αυτή την ελπίδα στον Κύριο, αγνίζει, καθαρίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι άγνωστος.